8 και 3. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή την υπουργό, αλλά βασικά υποψήφια στην πρώτη Αθήνα, στην κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Καλησπέρα σας, κυρία Ξενογιαννακοπούλου. Καλησπέρα, αλλά όχι στην πρώτη Αθήνα, στο βόρειο τομέα της Β' Αθήνας. Α, τότε λάθος μου το γράψα, ναι. Βόρειο τομέα, να το ξαναπαναλάβω, γιατί απλώς, είναι δύσκολη η Αθήνα. Καθαρό την εκλογική περιφέρεια, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Θα ξεκινήσω βέβαια από το αγαπημένο θέμα των ημερών, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, το γεγονός δηλαδή ότι ο Πρωθυπουργός όχι μόνο έσπασε το εμπάργκο, αλλά δεν πρόκειται να πάει και σε Σύνοδο Κορυφής για να δώσει συνέντευξη στο Sky. Τόσο πολύτιμη είναι αυτή η συνέντευξη για εσάς? Καταρχάς, πήγε σε Σύνοδο Κορυφής ο Πρωθυπουργός, όπως ξέρετε, υποστήριξε τη θέση του. Από εκεί και πέρα υπάρχει η προεκλογική εκστρατεία και έπρεπε να είναι στο Ηράκλειο. Δεν έγινε για το Sky αυτό. Όχι, σήμερα δεν είναι σύνοδος. Θα μπορούσε από το Ηράκλειο να ταξιδέψει άμεσα στο Βρυξέλλες και να μετέχει. Τώρα αρχίζει σύνοδος. Σε κάθε περίπτωση η θέση της Ελλάδας είναι σαφής και ο βασικός μας στόχος που ήταν να υποστηριχθεί ένας προοδευτικός υποψήφιος για την Επιτροπή και μάλιστα να αποκλειστεί ο κύριος Βέμπερ επιτεύχθηκε. Από εκεί πέρα ο Πρωθυπουργός δίνει σε όλα τα μέσα συνέντευξη, όχι μόνο στο Sky, και πολύ περισσότερο έχει σημασία σε μια περίοδο που δυστυχώς προεκλογική τα κόμματα της αντιπολίτευσης και η αξιωματική αντιπολίτευση επέλεξαν ένα ιδιότυπο σιωπητήριο. Δηλαδή ούτε debate να γίνει, ούτε καν το μεγάλο debate, πρώτη φορά στα 25 χρόνια σε εκλογές. Μην με πάτε σε αυτή τη συζήτηση, γιατί έχετε ευθύνες γι' αυτό. Εσείς παλινοδούσατε σε σχέση με το debate. Εσείς θέλετε μονομαχία με τον κύριο Μητσοτάκη. Το debate δεν φάνηκε να σε ενδιαφέρει και τόσο πολύ. Κύριε Τόλιο, δεν ισχύει έτσι. Εμείς θέλαμε και τα δύο debate. Θέλαμε, όπως γινόταν κάθε φορά στις εκλογές, και μεταξύ των αρχηγών των δύο μεγάλων κομμάτων, δηλαδή της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά φυσικά θέλαμε και με όλα τα κόμματα. Και αυτό γίνεται πάντα σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις τα τελευταία 25 χρόνια. Πάντως. Από εκεί και πέρα, όσες ημερομηνίες δόθηκαν, προσχηματικά απορρίφθηκαν για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Εμείς λέμε ότι το βασικό μας όπλο σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία είναι οι πολιτικές μας θέσεις, είναι το κυβερνητικό μας έργο και κυρίως το σχέδιο για την επόμενη μέρα. Και εξαντλούμε κάθε δυνατότητα για να αναδεικνύουμε τις πολιτικές μας θέσεις. Γιατί ο ελληνικός λαός πρέπει να πάει και να ξέρει τι θα επιλέξει και με ποιο πρόγραμμα. Θα μείνω για μια ακόμη ερώτηση στο θέμα της συνέντευξης. Γιατί ή ήταν λάθος το εμπάργκο και οι λογικές του αποκλεισμού, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, ή το σπάτε και υποκύπτεται στο βοθροκάναλο. Είναι δικές σας χαρακτηρισμοί αυτοί, του ΣΥΡΙΖΑ θέλω να πω. Έτσι, και σπέβδει εκών-άκων μάλιστα ο κύριος Τσίπρας στα πλατό του Sky. Φυσικά και ισχύουν οι λόγοι για τους οποίους τότε είχε τεθεί το εμπάργκο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα εξήγησα από την αρχή, κύριε Τόλιο, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μια κρίσιμη εκλογική μάχη. Το πρώτιστο θέμα είναι να αναδειχθεί ο πολιτικός και προγραμματικός λόγος και υπό αυτή την έννοια ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει να πάει σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, σε όλα τα τηλεοπτικά μέσα. Αυτό έχει ήδη ξεκινήσει και ολοκληρώνεται, γιατί ακριβώς θέλει παντού να δώσει το μήνυμά του. Πολύ περισσότερο δεν πρόκειται να μείνουμε εμείς σε αυτή τη λογική της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να πάμε χαλαρά, χωρίς προγραμματικές εντάσεις και πολιτικές συζητήσεις. Είναι κρίσιμες εκλογές, αποφασίζουμε για τη ζωή μας, άρα παντού βγαίνουμε και σε συγκεντρώσεις και πορεία στο λαό και μιλάμε σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το άλλο θέμα, το επίκαιρο το σημερινό, αφορά στους ποινικούς κώδικες. Τους ψηφίσατε και μάλιστα με αμφιλεγόμενο, τουλάχιστον κατά την αντιπολίτευση, τρόπο σε κενό κοινοβουλευτικό χρόνο. Και μάλλον επιστρέφουν ως μπούμεραγκ. Δηλαδή, γνωρίζετε τις ανησυχίες δικαστών για φυλάκιση Γιωτόπουλου και άλλων δολοφόνων της 17 Νοέμβρη. Γνωρίζετε τις αντιδράσεις αντιπολίτευσης Νέας Δημοκρατίας που λέει ότι εμείς θα στήσουμε ανάχωμα στην αποφυλάκηση αυτή. Και θα ήθελα το σχόλιο σας. Φυσικά, και σας ευχαριστώ πολύ που με ρωτάτε, γιατί είναι ένα θέμα που πρέπει να το αποσαφηνίσουμε. Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να θυμίσω στους ακροατές μας ότι η διαδικασία των κωδίκων είναι μια διαδικασία που κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Ξεκίνησε το 2011 με έγκριτους κορυφαίους νομικούς και ακαδημαϊκούς, οι οποίοι ομόφωνα καταλήξαν στην αλλαγή του ποινικού κώδικα βάσει του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού και των εξελίξεων που έχει η νομική επιστήμη, γιατί και οι κοινωνίες αλλάζουν, όπως ξέρετε, και πρέπει και να προσαρμόζεται η νομοθεσία. Γι' αυτό το λόγο κιόλας δεν υπήρχαν ουσιαστικές αντιθέσεις από τα κόμματα, δηλαδή περισσότερο για λόγους που δεν θέλαν να συμμετέχουν στην Βουλή, ενώ επρόκειτο να προκηρυχθούν μετά από μέρες εκλογές. Και να σας θυμίσω ότι ακόμα και ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ο οποίος, όπως ξέρετε, ασκεί ιδρυμία κριτική στην κυβέρνηση,
ήρθε στη Βουλή και μάλιστα υποστήριξε τους κώδικες από την επιστημονική νομική πλευρά. Ναι, ξέρετε όμως ότι δεν ακούστε. Είναι δυνατόν να μπαίνετε σε μια διαδικασία τόσο γρήγορη ψήφιση των κωδίκων την ώρα που έχουμε ενστάσεις σοβαρές από τους ίδιους δικαστές. Στην ουσία όμως να απαντήσω. Όφυλα όμως να πω και τη διαδικασία, γιατί μπορεί να μην είναι πάντα για τον κάθε ακροατή. Εγώ τυχαίνω να είμαι δικηγόρος, αλλά δεν είναι όλα δεδομένα, έτσι. Λοιπόν, βγήκε ο κύριος Καλογύρου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος ήταν σαφής. Είπε ότι όλα αυτά που λέγονται είναι ανυπόστατα και μάλιστα παραπληροφόρηση γίνεται από τη μεριά της αντιπολίτευσης όσον αφορά τους πολυσοβίτες, διότι η αντιμετώπιση αυτών που έχουν καταδικαστεί σε πολλαπλά ισόβια είναι βαρύτερη για όλες τις κατηγορίες των εγκλημάτων από τον παλιό ποινικό κώδικα. Ο παλιός ποινικός κώδικας έβαζε όριο φυλάκιση στα 19 έτη, ενώ τώρα με το νέο κωδικό, ποινικό κώδικα. Κύριε Ξενοπούλου, να με συγχωρείτε, αλλά οι εκτιμήσεις οι διαφορετικές από τον κύριο Καλογύρου δεν προέρχονται από κανένα κόμμα. Έρχονται από δικαστικούς. Και αυτές είναι οι πληροφορίες. Και να σας πω. Θέλετε να με ακούσετε, μου θέτετε ένα ερώτημα. Ναι. Δεν πρέπει και εγώ να έχω τον αντίλογο. Ναι, βέβαια. Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή οι ανησυχίες που εκφράζονται, είτε από κόμματα είτε από δικαστικούς, εγώ κανέναν δεν θέλω να χαρακτηρίσω. Εγώ σας λέω την επίσημη πραγματικότητα όπως καταγράφεται στον ποινικό κώδικα. Μπορείτε να ελέγξετε αυτά που λέω. Λέει λοιπόν με σαφήνεια μέσα ο νέος ποινικός κώδικας ότι για περίπτωση πολυισοβητών, εκεί που έπρεπε να παραμείνουν στη φυλακή 19 έτη, τώρα γίνεται πιο αυστηρός και πρέπει να μείνουν 25 έτη. Όσον αφορά την πιλωτική εφαρμογή του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης, δεν εφαρμόζεται σε όσους έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη. Δηλαδή αυτά τα δύο καταρρύπτουν πλήρως τις αναφορές σε ονόματα καταδικασμένων για τρομοκρατικές ενέργειες. Πάμε τώρα και σε ένα τελευταίο που αφορά γενικά την εφαρμογή του ποινικού δικαίου. Δεν είναι αυτόματη η διαδικασία ποτέ της αποφυλάκησης. Πέρα από ότι δεν αφορά αυτές τις κατηγορίες όπως... Πάνω και τα δικαστικά συμβούλια έχετε δίκιο σε αυτό. Υπάρχει η απόφαση της δικαιοσύνης, η οποία κρίνει κατά περίπτωση αν υπάρχουν και οι τυπικές και οι ουσιαστικές προϋποθέσεις. Θεωρώ ότι είναι μία άνευ σημασίας αυτή που γίνεται φασαρία, επειδή είμαστε τρεις μέρες πριν τις εκλογές και κυρίως για να αλλάξει η ατζέντα. Και αντί να μιλάμε για τα οικονομικά και τα κοινωνικά θέματα και την επικουρική ασφάλεια και αυτά που καίνε τον κόσμο, ρίχνουν την μπάλα στην εξέδρα. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση και γι' αυτό σας απάντησα αναλυτικά. Θα αντιρρήξω λοιπόν ακόμα περισσότερο στην εξέδρα εγώ, γιατί σας ρώτησα για το πώς ψηφίστηκαν οι ποινικοί κώδικες. Όταν έχουμε τόσο σοβαρές ενστάσεις από δικαστικούς, τουλάχιστον θέλει ένα χρόνο ορίμανσης η ίδια η κουβέντα. Δηλαδή, διαβάσαμε την πολύ σκληρή ανακοίνωση της Ένωσης Αγγελέων, διαβάσαμε τις αντιρρήσεις της Ένωσης των Δικαστικών. Πώς ψηφίστηκαν οι κώδικες χωρίς όλα αυτά να απονευρωθούν, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, και μάλιστα λίγο πριν ξεκινήσει επίσημα προεκλογική περίοδος. Εγώ θα ήθελα να υπενθυμίσω όχι μόνο ότι ξεκίνησε από το 2011 η επεξεργασία τους, αλλά έγινε μια πολύμηνη διαδικασία διαβούλευσης και διαλόγου, πραγματικά πολύμηνη, και γι' αυτό το λόγο δεν ήρθανε και νωρίτερα για ψήφιση στη Βουλή, ότι τα κόμματα δεν είχαν εκφέρει ουσιαστικές αντιθέσεις τότε στην ουσία των κωδίκων, ίσα ίσα υπήρχαν και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας που συμμετείχαν στη διαβούλευση, είχαν εκφραστεί και θετικά. Η όλη τους αντίρρηση ήταν γιατί έπρεπε να γίνει αυτή η ιστορία, γιατί δεν θέλανε να ανοίξει η Βουλή εν όψει της προκήρυξης των εκλογών. Τελείως διαφορετική πολιτική προσέγγιση. Εγώ σέβομαι την κάθε κριτική που μπορεί να ακουστεί. Από εκεί και πέρα όμως είναι άλλο πράγμα η κριτική που είναι θεμητή σε μια δημοκρατία και άλλο να παραποιούμε το περιεχόμενο των κωδίκων. Γιατί εδώ πέρα έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα ότι βγαίνουν οι πολυσοβίτες, βγαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Ο κύριος Καλογύρου ήταν σαφής. Μάλιστα. Ένα ακόμη θέμα που δείχνει κιόλας και ζήτημα πολιτικής αυτοπεποίθησης, να το πω, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, είναι το εξής. Ότι και στην επιλογή των ανωτάτων δικαστικών, πάλι γρήγορα πήγατε να κλείσετε τα μέτωπα εν ώψη του ότι χάνατε τις εκλογές. Γιατί αυτό έγινε. Και μάλιστα φέρατε σε δύσκολη θέση τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που δεν υπογράφει το σχετικό διάταγμα. Το ερώτημά μου καταρχάς είναι διπλό. Γιατί το κάνατε, και δεύτερον, ο κύριος Παυλόπουλος θα κάνει λάθος αν δεν υπογράψει το σχετικό διάταγμα? Κύριε Τολιο, να είμαστε σαφείς. Δεν έσπευσε κανείς, ούτε είχε καμία πρεμούρα και ανασφάλεια. Είναι οι διαδικασίες οι χρονικές. Όπως ξέρετε, η δικαιοσύνη, η ηγεσία λήγει στις 30 Ιουνίου και οφείλει σύμφωνα με τον νόμο και με το Σύνταγμα κάποιους μήνες πριν η υπεύθυνη κυβέρνηση που είναι εν ενεργεία να φέρει τις συγκεκριμένες προτάσεις για τη νέα ηγεσία της δικαιοσύνης. Αυτό προβλέπει το Σύνταγμα. Και πολύ περισσότερο με τον νόμο Καστανίδη του 2010, όχι απλώς επαναλαμβάνεται η ρίση του Συντάγματος, αλλά λέει ότι και σε περίπτωση που είναι κλειστή η Βουλή ή έχει διαλυθεί, η κυβέρνηση οφείλει να φέρει τις προτάσεις της.
Άρα θα είναι λάθος αν δεν το υπογράψει ο κύριος Παυλόπουλος, λέτε. Εμείς θεωρούμε ότι η πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, γιατί σας θυμίζω ότι συγκλήθηκε Υπουργικό Συμβούλιο που ομόφωνα αποφάσισε, όπως προβλέπει το Σύνταγμα και ο νόμος Καστανίδη, και ακόμα δεν είχε διαλυθεί η Βουλή για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν είχαν προκηρυχθεί ακόμα εκλογές. Άρα λοιπόν όλα γίνανε απόλυτα συνταγματικά και νόμιμα. Και πάλι είναι ένα δεδομένο εδώ που νομίζω ότι η αντιπολίτευση προσπαθεί να δημιουργεί θέματα άσκοπης πολιτικής αντιπαράθεσης για να αποφεύγει τα ουσιαστικά. Μάλιστα. Αυτά που καίνε τον κόσμο. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τα ουσιαστικά θέματα. Δηλαδή την κοινωνική ασφάλιση, το δημόσιο που θέλουμε, την εργασία που θέλουμε και όχι ένα πρόγραμμα Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης συνεχώς να έρχεται και να αναδεικνύει ως πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Καλή πορεία στον, είπαμε, πολύ δύσκολο βόρειο τομέα, κύριε Ξενοπούλου. Στον βόρειο τομέα της Β' Αθήνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συνομιλία μας. Να είστε καλά.